Γιατί δεν ήταν μόνο χτεσινή ημέρα, έτσι. Που συγκινούν. Αυτό είναι όλο. Έτσι. Με αυτόν τον τρόπο διεθνοποιείται το μήνυμα της γενοκτονίας με τα όσα ζήσαμε χτες και μέχρι την Γκάνα. Στο ελληνικό σχολείο τα παιδιά εκεί τίμησαν την χτεσινή ημέρα. Η ημέρα ανακοινώσεων σήμερα τόσο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και από τους συναρμόδιους φορείς που αφορά τον τουρισμό, τον αιμοδότη της εθνικής οικονομίας. Να δούμε τα μέτρα και πώς αυτά θα εξειδικευτούν, να ακούμε τα πακέτα και τα ποσά, να δούμε τι αφορά στην κάθε κατηγορία. Θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί στη συνέχεια. Πυρετώδεις οι προετοιμασίες στα ξενοδοχεία, στους χώρους διαμονής σε όλες τις χώρες και στους χώρους εστίασης. Για τον τουρισμό και το τι συμβαίνει και έχει αφασιστεί τις προηγούμενες ώρες, θα έχουμε κοντά μας αποκλειστικά σήμερα τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, για να μας πει τι έχει αφασιστεί μετά στις διμερείς επαφές Ελλάδας-Κύπρου. Πώς θα γίνουν τα ταξίδια, τι θα γίνεται στα αεροπλάνα, τι θα γίνεται με τους τουρίστες, με τους εργαζόμενους, τους φοιτητές, είναι ανοιχτές. Και όχι μόνο. Όμως αυτή την ώρα, πριν από λίγο, ενημερωθήκαμε για ένα περιστατικό που συγκλονίζει τουλάχιστον. Θυμίζει άλλες εποχές. Το έλεγε Σπύρο πριν ξεκινήσουμε, τη δεκαετία του 60-70 που ακούγαμε για επιθέσεις με βιτριόλι, με οξύ. Απίστευτο. Δηλαδή, σε μια νέα κοπέλα. 20, Γιώργο, επίθεση με βιτριόλι.